ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι κάτι μοιραίο, δεν είναι κάτι φυσικό που έρχεται έτσι απλά γιατί υπάρχει ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι αποτέλεσμα της παραγωγής που γίνεται με βάση, με κριτήριο το κέρδος. Η ακρίβεια είναι αποτέλεσμα της λεγόμενης απελευθέρωσης της ενέργειας. Αυτά πληρώνουμε οι εργαζόμενοι, γι' αυτό δεν μπορούμε να ζεσταθούμε την ώρα που σκάνε στη ζέστη και σκάνε από κέρδη τα μεγάλα μονοπόλια. Γι' αυτό, συνάδελφοι, θα συνεχίσουμε και με άλλες κινητοποιήσεις και κλιμακώνουμε. Σας καλούμε όλους και εσάς που είστε εδώ και όσους περνάνε και μας βλέπουν σε συμμετοχή στη μεγάλη πανεργατική απεργία στις 9 Νοέμβρη. Να νεκρώσουν τα πάντα. Φωνάζουμε ότι δεν θα πληρώσουμε εμείς τα κέρδη των λίγων. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, οι εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος επιβεβαιώνουν αυτό που αναγκάζονται να ομολογήσουν και τα ίδια τα αστικά επιτελεία, ότι επίκειται ένας πρωτόγνωρα βαρύς και δύσκολος χειμώνας για την εργατική τάξη και τους λαούς της Ευρώπης. Και ακριβώς επειδή δεν μπορούν να κρύψουν τις δυσκολίες, εμφανίζουν αυτή την κατάσταση ως ένα φυσικό φαινόμενο. Ως ένα φαινόμενο δηλαδή όπως είναι η βροχή, το γαλάζι και το ουράνιο τόξο. Όμως, επειδή σήμερα εμείς εδώ μαζευτήκαμε μπροστά στη Vattenfall, η οποία πρόσφατα εξαγοράστηκε από τον Όμιλο Μυτιληναίο, αντί ομιλίας για το τι θα τραβήξει ο λαός μας από εδώ και μπρος, να δούμε οι καπιταλιστές και αυτοί για τους οποίους τα αστικά επιτελεία και οι αστικές κυβερνήσεις έχουν μέριμνα και νομοθετούν, τι λένε για το επόμενο διάστημα. Σας διαβάζω το 9μηνο απολογισμό και για τα βασικά οικονομικά μεγέθη του ομίλου. Σε συνέχεια των ισχυρών επιδόσεων που κατεγράφησαν το 2021, η Μυτιληναίος στο 9μηνο του 2022, ανταποκρινόμενη με επιτυχία σε μια συγκυρία προκλήσεων που σχετίζονται με τις συνέπειες της πολεμικής σύραξης στην Ουκρανία, την ενεργειακή κρίση, τις ισχυρότερες πληθωριστικές πιέσεις από τη δεκαετία του 1970 και την άνοδο των επιτοκίων, καταγράφει σταθερά υψηλές επιδόσεις, επωφελούμενη από το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εργασιών και τη συνεχώς αυξανόμενη διεθνοποίηση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της. Τα ισχυρά μας συγκριτικά πλεονεκτήματα, οι σημαντικές συνεργίες ανάμεσα στις επιμέρους δραστηριότητες κτλ. Κτλ. Έχουν ως αποτέλεσμα ο κύκλος εργασιών φέτος σε σχέση με πέρυσι να διαμορφωθεί 4 φορές πάνω, από το 1,6 δισεκατομμύριο στα 4,5 δισεκατομμύρια, με κέρδη αυξημένα 121% σε σχέση με πέρυσι. Εποφελούμενα, ακούστε, εποφελούμενα από τις ιστορικά υψηλές επιδόσεις των δραστηριοτήτων μας σε μεταλλουργία και πράσινη ενέργεια. Ο τομέας ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών και αποθήκευσης ενέργειας του ομίλου μας πραγματοποίησε ρεκόρ κερδοφορίας σε επίπεδο τριμήνου, η οποία αναμένεται να παραμείνει σε παρόμοια επίπεδα τα επόμενα έτη, εποφελούμενη σημαντικά από το νέο ενεργειακό περιβάλλον, όπως έχει διαμορφωθεί με τη ζήτηση για πράσινα έργα να έχει ενισχυθεί σημαντικά. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα ανήλθαν
σε 312 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 171% σε σύγκριση με τα 100 εκατομμύρια του περσινού 9 μήνου. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση στην οποία ζουν οι καπιταλιστές. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Αυτή είναι η πράσινη τους ανάπτυξη. Αυτή είναι η κερδοφορία των ομίλων. Για αυτά τα ζητήματα συζητάνε στις τηλεοράσεις και συζητάνε με το λαό και καλούνε το λαό να βάλει πλάτη.